Σύμφωνα με το newsoto.gr, το Bayraktar λοιπόν είναι μια καινοτόμος δημιουργία της Baykar Technology. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ξεχωρίζει για την ικανότητά του να εκτελεί αυτόνομες απογειώσεις και προσγειώσεις από αεροπλανοφόρα όπως το τουρκικό Ανατολού, το οποίο αποτελεί το πλέον σύγχρονο σκάφος του τουρκικού στόλου. Συνδυάζοντας αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης με τη δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων βάσει πληροφοριών, το Bayraktar είναι εξοπλισμένο για να φέρει εκτεταμένο οπλισμό κάτω από τις πτέρυγές του, αναδεικνύοντας έτσι και την επιθετική του ικανότητα. Σύμφωνα με τους Τούρκους, το Bayraktar θέτει πρότυπα στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία με τις καινοτομίες του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Bayraktar έχουν ως εξής: μήκος 8,35 μέτρα, εμβαδών φτερών 14 μέτρα, συνολικό βάρος απογείωσης 1450 κιλά, βάρος ωφέλιμου φορτίου 280 κιλά, μέγιστη ταχύτητα 160 κόμβι ταχύτητα πλεύσης, συνήθις ταχύτητα πλεύσης 125 κόμβι, διάρκεια πτήσης 24 πλάς ώρες, σταθμός όπλων 6 μονάδες. Το Bayraktar 3, το οποίο είναι φαρδύτερο και μακρύτερο από τα Bayraktar 2, που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία για 600.000 ώρες, έχει σχεδιαστεί με δομή πτυσσόμενων πτερήγων, κατάλληλη για χρήση σε πλωτές πλατφόρμες που μπορούν να μεταφέρουν αεροσκάφη, όπως ελικοπτεροφόρα και αεροπλανοφόρα. Το Bayraktar 3 θα απογειωθεί και θα προσγειωθεί στο TCG Ανατολού με τη δική του ισχύ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί σύστημα καταπέλτη για την απογείωση και δεν θα χρησιμοποιηθεί σχοινή για την προσγείωση. Εκτός από τη σχεδίαση της πτυσσόμενης πτέρυγάς του, το Bayraktar 3 μπορεί να διοικείται εξ αποστάσεως με τη μονάδα δορυφορικής επικοινωνίας SATCOM στο υλικό του, η οποία παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με οπτική επαφή. Με αυτόν τον τρόπο, το αεροσκάφος προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις με οπλισμένα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε υπερπόντιες αποστολές. Η εν λόγω αεροπορική πλατφόρμα, η οποία θα υπηρετεί στο TCG Ανατολού μαζί με το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης Kizil Elma, χρησιμοποιεί τον αεροπορικό κινητήρα Turbo Diesel TEIP-D170 που αναπτύχθηκε από την TEI και ο κινητήρας είναι ικανός να παράγει 172 ύπους. Μέχρι στιγμής ο ισχυρότερος ανταγωνιστής του Bayraktar 3, το αμερικανικό Mojave UAV, έχει επίσης συνεχίσει τις δοκιμές του και το Νοέμβριο του 2023 πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμές προσγείωσης και απογείωσης στο αεροπλανοφόρο Prince of Wales του Βρετανικού Ναυτικού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.